Κυρία Κούτση, υπάρχει ζήτημα εδώ να ρωτήσω και το Κομμουνιστικό Κόμμα αν θεωρεί ευπρόσδεκτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτός ο κόσμος κάπου πρέπει να πάει, εσείς πού θεωρείτε ότι πρέπει να πάει? Καλά, καταρχάς για το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο, σε καμία των περιπτώσεων δεν κλείνουμε το μάτι όπως κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα στους ψηφοφόρους των φασιστικών μορφωμάτων. Έκλεισε το μάτι τώρα ο κύριος Αθανασίου, θεωρείτε, για παράδειγμα? Καλά, δεν... Με το σαφές όχι του ο κύριος Κασελάκης. Θα πω το εξής, γιατί το να εξορκίζεις από τη μία τους ψηφοφόρους των φασιστικών μορφωμάτων και από την άλλη να, πώς το λένε, να τους απευθύνεσαι, ναι, στην ουσία είναι μια πρακτική που δεν είναι τωρινή, έχει ξαναγίνει, έρχεται από πολύ παλιά και στην ουσία αυτό που αφήνει είναι όντως το κλείσιμο του ματιού. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει αυτά που είπατε και εσείς που υπόθηκαν και χθες και στην εκπομπή σας και πριν τις βουλευτικές εκλογές και από τα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα, έτσι, και ούτε τους θεωρούμε παραπλανημένους ψηφοφόρους. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του φασισμού και αυτών των μορφωμάτων που σε καμία περίπτωση και έχει φανεί δεν μπορεί ο φασισμός να αντιμετωπιστεί ούτε με νομοθετήματα ούτε με υπομνήματα. Αυτό δεν φάνηκε. Θα σας ενδιαφέρει όμως να τους πείσετε ιδεολογικά, εννοώ. Να πείσουμε ποιους, τα φασιστικά μορφώματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με το λαϊκό κίνημα, με τις ανάγκες του λαού, είναι παιδιά του συστήματος, στο οποίο είναι σπλάχνα από τα σπλάχνα του συστήματος, της εκμετάλλευσης, στο οποίο όχι απλά αντιπαλεύει το ΚΚΕ και είναι ο αντιπαλός του, αλλά δίνει και τη μάχη για να γιγαντωθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα που πραγματικά μπορεί να στείλει τους φασίστες στο χρονοτούλαμπο της ιστορίας εκεί πέρα που ανήκουν, στο σκουπιδόντενε και αν θέλετε, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, όπως το έχει πράξει και διαχρονικά και τα λοιπά, και έχει φανεί ότι όντως έτσι τσακίζεται το φασισμό σε κάθε χώρο δουλειάς, σε σχολεία, σε σχολές και τα λοιπά. Και επειδή είμαστε, και να κλείσω και με αυτό, για το πώς τσακίζεται λοιπόν, γιατί είναι ζήτημα το που καλλιεργείται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνενούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και στις δίθεν αξίες και τα ιδανικά της, αυτό που έχει σαν επίσημη στρατηγική είναι η εξίσωση του κομμουνισμού με του φασισμού. Η ξαναγράψιμο της ιστορίας, η θεωρία των δύο άκρων, το οποίο τροφοδοτεί και βγάζει λάδι στην ουσία το φασισμό με αυτή την έννοια. Άρα λοιπόν, κόντρα σε αυτή την πολιτική που ξαναλέω και τα υπόλοιπα κόμματα συνενούν και την έχουν αντίστοιχα ενστερνιστεί, το θέμα είναι το πώς ο ίδιος ο λαός και η νεολαία και θα μάθει και ιστορία και θα βγάλει και συμπεράσματα και όντως θα απομονώσει τους φασίστες. Δεν μ' αρέσει και το λέω όχι κομματικά, σχεδόν φιλικά το λέω, κανένας να παίρνει την πρωτοκαθεδρία για το ποιος είναι περισσότερο αντιφασίστας από τους άλλους ή ότι κάποιος αυτός έχει ξεκινήσει ή παίρνει τον αγώνα πάνω του. Και είναι κρίμα να λέμε. Ότι το είπα ακριβώς έτσι. Εντάξει, αν δεν το είπατε έτσι. Απλά να το... κομματικά δηλαδή, να το πάμε έτσι καταρχάς. Ξαναλέω, εντάξει, το ποιος είναι μπροστάρης στον αγώνα και ενάντια στο φασισμό με την έννοια ποιος είναι μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και οργανώνει ενάντια την πάλι απέναντι. Ενάντια στο φασισμό είναι και η συμπερίληψη, κυρία Κούτση. Δεν μπορούμε να λέμε, έχουμε δύο αριστερά κόμματα και να λέμε ότι το ένα ασχολείται με το φασισμό και το άλλο δεν ασχολείται. Τι είναι αριστερό και τι όχι, τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αν σας πειράζει και το αριστερό και κεντρό να είναι, δεν μπορείς να πεις ότι πολεμάει το φασισμό με το φασισμό. Θα προχωρήσω, κύριε. Με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί άνθρωποι στο δημοκρατικό τόξο και αντιφασίστες είναι πάρα πολύ έξω από τα κόμματα. Φυσικά, δεν μπορεί να πει το κουκουέ ότι εγώ το κάνω, δεν το κάνω. Πολύ. Μα είπαμε ότι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα αντιπαλεύει το φασισμό και σε αυτό το κουκουέ είναι μέσα και πρωτοστατεί. Όχι μόνο. Αυτό λέω. Όχι κύριε, μόνο. Αν η κυρία Κούτση όμως, πέρα από το σχόλιο της κυρίας Φλέσσα, το οποίο θα ήθελα να μου πείτε αν το κρίνετε εύστοχο ή άστοχο, θα ήθελα να απαντήσετε εσείς στον κύριο Κυμπουρόπουλο για το που έγκυται η συγκάλυψη, αν υπάρχει. Λοιπόν, καλά. Καταρχάς, γιατί η κυρία Φλέσσα και τις απαράδεκτες δηλώσεις της, που βέβαια κοινικά ομολόγησε αυτό που ομολογεί στην ουσία και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν, που στην ουσία πάνε να, κάτω ας πούμε από την ομπρέλα του ανθρώπινου λάθους ή των χρόνιων παθογενειών, να κρυφτεί οι αιτίες και η εγκληματική πολιτική που οδήγησε σε αυτό το τραγικό προδιαγεγραμμένο έγκλημα, που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν εφαρμόσει
Και καταρχάς έχουν ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουν εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα, ειδικά μετά τη δεκαετία του 90, που εφαρμόζει στην ουσία την απελευθέρωση των μεταφορών. Πάντως 57 νεκρούς δεν είχαμε ποτέ ξανά, ποτέ άλλοτε, κυρία Κούτση. Δεν το συζητάμε αυτό. Γι' αυτό και ξαναλέμε ότι ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα, το οποίο και προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι ότι θα έρθει και πολύ νωρίτερα, γιατί ακριβώς αφορούσε το τσάκισμα των μέτρων ασφαλείας, τη λογική του ότι κοστίζουν. Σε λογικές κόστους ωφέλους. Ακριβώς. Αυτό είναι η αιτία. Και αυτές τις αιτίες, πολιτικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες βεβαίως, που το ΚΚΕ έχει αναδείξει και με το πόρισμά του, είναι ένα ζήτημα που πάνε σύσσωμοι, να το πούμε έτσι, σύσσωμα τα κόμματα να καλύψουν. Και αυτά πρέπει να φανούν και έχουν φανεί, η αλήθεια είναι, και συζητιέται, και γι' αυτό υπάρχει οργή και αγανάκτηση στον ελληνικό λαό. Και αν θέλετε, φάνηκε το ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί και δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Ακριβώς έγινε και από τη μεγάλη όδη απεργία στις 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο μετά, και φυσικά από τον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και συνολικά από τους αγώνες που γίνονται ενάντια σε αυτή την πολιτική των εργατών, των φοιτητών, των αγροτών, που την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματικά βρίσκεται πίσω από όλα τα εγκλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός, κυρία συνολικά Κούτση, και όλοι λέει τον Ευρωπαϊκό. Να σας προβοκάρω λίγο, μου επιτρέπετε να σας προβοκάρω λίγο. Με ρωτάτε, είναι. Όχι, θα σας προβοκάρω. Άμα τσιμπιόκι, δεν θα το κάνω. Μήπως η πρόταση για εξεταστική επιτροπή από το 97 που κάνατε, καταθέσατε εσείς στη Βουλή, ευνοεί τη διάχυση ευθυνών? Η πρόταση για εξεταστική επιτροπή φάνηκε ότι. Για το έτος. Το λέω. Αφήστε την εξεταστική αντιπρονακριτική, σε αυτό το έχει εξηγήσει το ΚΚΕ. Λέω όμως ότι η πρόταση για το να γίνει έρευνα από το 97. Ναι, αυτό ακριβώς λέμε, ότι ακριβώς φάνηκε διαχρονικά οι ευθύνες από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια. Μήπως άμα φταίνε όλοι από λίγο, δεν φταίει κανένας πολύ? Όλοι είναι, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε για κυβερνήσεις και τι να κάνουμε, φταίνε. Και φυσικά ξαναλέω και ποινικές, και αναδείχθηκαν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή και συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και προηγούμενων. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Πολύ σύντομα. Στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, τέλος πάντων πριν, ο ίδιος παραδέχτηκε στην ουσία ότι εκτέθηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή. Στην ουσία είπε ότι υπήρξαν προβλήματα. Άρα βοήθησε, θέλω να πω, και η ίδια Εξεταστική, φυσικά όχι μόνο, στο να αποκαλυφθούν μια σειρά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό είχε να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίστηκε διάφορες υποθέσεις στο Προεδρείο, όχι τόσο με το ερώτημα και τον τίτλο. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Κυρία Κούτση, θα μου πείτε και εσείς γιατί Κομμουνιστικό Κόμμα, οπότε περιμένω 30 δευτερόλεπτα. Ελάτε. Λοιπόν, για να στείλει ο λαός μήνυμα καταδίκης και αντεπίθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πολιτική της που υλοποιεί κατά γράμμα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μαζί με τη συνένεση όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Και ταυτόχρονα να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, γιατί ακριβώς η δύναμη που θα του δώσει ο λαός και η νεολαία θα είναι στήριγμα πραγματικό την επόμενη μέρα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, στην εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, διεκδικώντας τις ανάγκες και το πώς πραγματικά μπορούμε να ζούμε τον 21ο αιώνα.